Ωραία, λοιπόν, να περάσει Αργύρης, παρακαλώ πολύ. Έλα, Αργύρη. Καλώς τον να. Καλά είσαι. Πόσο χαιρόμαι. Καλώς τον Αργύρη. Τα πάμε σωστά. Εντάξει. Θα λέει τη σχέση και αυτός ο άνθρωπος με οτιδήποτε. Τέλεια τα πάμε. Έτσι λένε όλοι μας. Είσαι ένα πρόσωπο το οποίο μου χαρακτηρίζει τα 90's μου. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που ήμασταν καλά. Εντάξει, απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα. Δηλαδή, και τώρα ξέρεις, μέσα στην περίοδο της πανδημίας, τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μια τόσο μεγάλη επιστροφή σε αυτά τα χρόνια. Και τώρα ακόμα σαν στο Spotify, ας πούμε, επειδή καταλάβατε ότι είμαι τεχνοφρίκ, ας πούμε, ήταν νούμερο ένα η επιστροφή 80s, 90s. Όλοι, παιδιά, νέοι, γέροι, λιγοένοι, γύρισαν εκεί σε μια εποχή, δηλαδή, ήταν όλα καλά. Όλα έδειχναν ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα. Ναι. Ότι θα είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο χαλαροί, πιο διαλλακτικοί. Ακόμα ξέρεις κάτι και το. Ναι. Και οι παρουσιάσεις, ας πούμε, έργων θεατρικών και όλα αυτά, είχαν μια γενιά που ήταν πολύ μπαμ, επιθετική, αλλά ωραίοι. Ναι. Πώς ήταν, ότι θα αλλάζαν τον κόσμο. Ίσχυε πάρα πολύ αυτό. Καταρχήν μπήκε πρώτη φορά νέος άνθρωπος στο θέατρο. Δηλαδή έφυγε το προηγούμενο. Δεν έφυγε, ήταν εκεί το προηγούμενο θεατρόφιλο καιρό των 60+. Και ξαφνικά βλέπεις 20-25 χρονών άνθρωποι να είναι στο θέατρο συνέχεια. Ξέρω εγώ, τότε στο Αμόρε που ήμασταν. Στο Αμόρε. Το shopping and whatever. Αυτό με την επίδαυρο. Shopping and whatever. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πρωί, έτσι μου πάτε. Shopping and the F world. Εγώ θέλω να μάθω το περιστατικό στην επίδαυρο με τα αυγά. Δεν ήταν επίδαυρο. Ήταν από περιοδία σε επίδαυρο. Μετά παίξαμε σε άλλα μέρη. Σε κάποια από αυτά τα μέρη οι παραστάσεις αγοράζονται από τους Δήμους δωρεάν. Ναι. Οπότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος εισιτηρίων ή οτιδήποτε. Οπότε είναι μιλιούνια κόσμος. Μέσα σε αυτούς και ήταν κάτι πιτσιρικάδες με μηχανάκια από πίσω, ακριβώς στις εξέδρες. Οι οποίοι λένε φασάρ. Α, φοράτε δύο μπουκάμισα. Και λέει, ωραία, φάσα, ας το χαλάσουμε, ας πούμε. Για να πετάνε αυγά και φύγαμε τα μηχανάκια σφαίρα. Στις σκηνές τους ηθοποιούς. Ναι, εντάξει, εγώ έκανα τον Ορέστη που στην αρχή του έργου έπαιζε καριοφιλιά Καραμπέτη. Ήταν και καριοφιλιά Καραμπέτη. Καριοφιλιά την Ηλέκτρα και εγώ έκανα τον Ορέστη. Και σας πετάγανε αυγά. Εγώ ήμουν σε μια κουβέντα. Γιατί να παίζονται αυτές οι παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους με πλατεία που περνάνε οι μηχανάκια. Έτσι ακριβώς. Εγώ σε μια κουβερτίτσα σκεπασμένο και σε μια αρχίζουν να σκάνε διάφορα τέτοια. Λέω τι γίνεται και μου έρχεται η μυρωδιά που ξέρετε, καταλάβατε, για να είναι και πρώτο-πρώτο, τι σημαίνει για μένα αυτό. Και άρχισα να μυρίζω και λέω Χριστέ μου, τι γίνεται. Και ακούω μηχανάκια, καρ-καρ-καρ, πιτσιρικάδες που έκαναν. Έφηβη μωρέ τώρα, η καλύτερη φάση τώρα, τι λες. Το έχω κάνει και εγώ, έχω κάνει τρεις εβδομάδες και εγώ μικρός. Χαλάσανε την τέτοια. Ο κόσμος γέλαγε, έκανε με αυτό που έβλεπε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά σιγά σιγά το φέραμε πάλι στον δρόμο της τραγωδίας, όπως έβλεπε. Ναι, μόνο μου, η πώς το φέρατε, ρε παιδιά, στον δρόμο της τραγωδίας. Μου γραφτώ να δω τους κόπους μου χαμένους. Κάτι τέτοιο. Απίστευτο. Είπες, έχεις κάνει και εσύ τέτοια ως έφηβος. Θυμάμαι, γυρνάγανε τους φρουρούς της Αχαΐας, ας πούμε, στο Μαρούσι. Και εμείς μέναμε σε κάτι, μια περιοχή που ήταν αλάνες όλο γύρω-γύρω και γυρνάγανε και φαινόταν εποχή. Εγώ δεν ασχολιόμουν τότε ούτε με θέατρο, ήμουν τύπου 11 χρονών, 12, 13, κάτι τέτοιο. Και είχε πιο μικρός. Τέλος πάντων, και με το που πήγαιναν και έλεγαν πάμε, ξέρω εγώ, γύρισμα, εγώ σηκωνόμουν και φώναζα κάτι. Αυτά ντρέπεστε, νερό. Ξανά στο μπαλκόνι κάτω, σταματάγανε, στο κλακέτα, ψάχνανε, βρείτε πού είναι, δεν μπορούσα να κάνω γύρισμα. Και έβγαινε η Ντενίση, νομίζω με το κάποιο. Η Ντενίση το έχει πάθει στου φρουρού τη Αχαΐας και με μια γελάδα. Έβγαινε η Ντενίση. Εγώ και η γελάδα. Λοιπόν. Που πήγαινε να πει ατάκα και ήταν. Μια γελάδα. Ίσως από εκεί μου και γεννηθεί η θέα, δεν ξέρω, γιατί είχαμε ένα σειρά το χρόνο τότε. Ήταν όλα event.